Παραμένουν στο επίκεντρο της πανδημίας οι ανήλικοι, αφού για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα τα περισσότερα κρούσματα είναι παιδιά 6 μέχρι 17 ετών. 313 κρούσματα αφορούν παιδιά από 6 μέχρι 11 ετών και άλλα 284 από 12 μέχρι 17 ετών. Μόνο από τα δεδομένα της τελευταίας εβδομάδας επηρεάζονται 15 δημοτικά, 12 γυμνάσια, 3 λύκεια και 2 τεχνικές σχολές. Μείωση παρατηρείται μόνο στον αριθμό των κρουσμάτων ηλικίας κάτω των 5 ετών. Πονοκέφαλο από την άλλη προκαλούν και οι σειρώες κρουσμάτων στους εργασιακούς χώρους, αφού έχουν προστεθεί άλλοι 7 χώροι οι οποίοι καταγράφουν αλυσίδες κρουσμάτων. Τα δεδομένα της ιχνηλάτησης αλλά και η μετάλλαξη όμικρον έφεραν την ανάγκη να προστεθούν επιπλέον μέτρα τα οποία θα τεθούν ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Πέμπτη. Σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα καθίσταται υποχρεωτική προσκόμιση αρνητικού rapid test 48 ώρων ανεξαρτήτως εάν κάποιος είναι ή όχι εμβολιασμένος. Παράλληλα θα απαγορευτούν όλες οι εκδηλώσεις σε εσωτερικούς χώρους και εμπορικά κέντρα. Ενώ η τηλεργασία είχε μπει στον πάγο, αυτή την φορά οδηγείται ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα στο 20%. Είναι κάτι που δεν είναι τόσο απλό. Αυτό θα το πρέπει να το αποφασίσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν τηλεργασία. Σε μια προσπάθεια να μην εισέλθει νέα μετάλλαξη στο νησί, αυστηροποιούνται τα μέτρα σε όλες τις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αύριο οι Υπουργοί Υγείας και Μεταφορών συναντώνται ώστε να καθοριστούν αυστηρά μέτρα στα αεροδρόμια και στα λιμάνια. Θα πρέπει να μπουν αυστηρές ουσιαστικά. Αυστηρή έλεγχη με PCR. Πληροφορίες θέλουν το Υπουργείο Υγείας να θέτει ενώπιον Υπουργικού Συμβουλίου εισήγηση όπως σταματήσουν μέχρι τέλος Ιανουαρίου οι παρουσιάσεις εφέδρων για αποφυγή συνωστισμού.